Έκαναν τη Μεσόγειο υγρό νεκροταφείο. Δεν θα συνηθίσουμε ποτέ μας το σφαγείο. Αυτό το σύνθημα ακούστηκε πέρσι σε όλη τη χώρα από φοιτητές, μαθητές, νέους ανθρώπους, συνολικά από όλον τον ελληνικό λαό, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον αποτροπιασμό μας για το προγεγραμμένο έγκλημα στα ανοιχτά της Πύλου. Ακριβώς ένα χρόνο μετά το πολύ νεκρό έγκλημα είμαστε εδώ, όπως κάναμε και όλη τη χρονιά, τηρώντας το ακέραιο την υπόσχεσή μας, γιατί πολύ απλά, αν θες να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ποτέ να αγωνίζεσαι για το δίκιο. Από την πρώτη στιγμή μπήκαμε μπροστά για να αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες, να φάει πόρτα η προσπάθεια συγκάλυψης, να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Γέμισαν οι δρόμοι της Αθήνας και όλων των άλλων πόλεων με συλλαλητήρια, εκδηλώσεις, συναυλίες. Γέμισαν τα πανεπιστήμια και τα σχολεία με συνθήματα και πανό. Χιλιάδες μαθητές έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης στους ξεριζωμένους, σχηματίζοντας με τις τσάντες τους την φράση «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί». Προχώρησαν σε πολύμορφες παρεμβάσεις, έγραψαν τραγούδια και ποίηματα. Θυμόμαστε ακόμα μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να παρουσιάσουν το συμβάν και τους αριθμούς τις πρώτες μέρες στα δελτία ειδήσεων και σε άλλα μέσα. 100 νεκροί λέγανε, ορισμένοι διασωθέντες και πολλοί αγνοούμενοι, μη τολμώντας ακόμη και να ξεστομίσουν τον αριθμό και την πραγματική διάσταση του εγκλήματος. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι μία. Είναι σκληρή και αμήλικτη. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια στην ιστορία της Ελλάδας με εκατοντάδες νεκρούς. Οι θάλασσές μας μετατράπηκαν ακόμη μια φορά σε υγρό τάφο, τα κύματα αγκάλιασαν τα κορμιά και τις ψυχές παιδιών, μανάδων και πολλών άλλων ανθρώπων. Η συγκεκριμένη τραγωδία δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Αποτέλεσε τη συνέχεια μιας διαχρονικής πολιτικής που έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο και την χώρα μας σε αποθήκη ψυχών. Το ναυάγιο στην Πύλο προστέθηκε σε μια μακάβρια λίστα των τελευταίων χρόνων που συνεχίζει να μεγαλώνει. Πάνω από 27.000 είναι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι στο Αιγαίο από το 2012 μέχρι και σήμερα. Είναι εξοργιστικό ότι σήμερα, ένα χρόνο μετά το ναυάγιο στην Πύλο και παρά την αποκάλυψη συγκλονιστικών στοιχείων, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμα δώσει τις αναγκαίες απαιτήσεις για τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας, ούτε έχουν φροντίσει για την τιμωρία των υπαιτίων. Αντί αυτού μάλιστα, έγινε και προσπάθεια να μετατραπούν ορισμένοι από τους διασωθέντες του ναυαγίου που συνελήφθησαν σε αποδιοπομπαίους τράγους της τραγωδίας. Η προσπάθεια αυτή είναι προκλητική και όπως της έπρεπε έπεσε στο κενό. Έστω και τώρα, ένα χρόνο μετά την τραγωδία, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί δεν υπήρξε σχέδιο διάσωσης με δεδομένη την έλευση του κινδύνου? Γιατί δεν διατέθηκαν όλα τα κατάλληλα και επαρκή μέσα? Γιατί επιχειρήθηκε επικίνδυνη ρημούλκηση του μοιραίου αλλιευτικού με σκηνή που προκάλεσε τον κλειδονισμό του? Η νεολαία, με την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδα στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δεν πρόκειται να σιωπήσουμε. Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε με τις εικόνες της βαρβαρότητας. Γιατί για εμάς δεν θα γίνουν ποτέ κανονικότητα οι καθημερινές ειδήσεις για νεκρούς και αγνοούμενους στον Εύρο, στο Αιγαίο και παντού. Γιατί για εμάς οι άνθρωποι δεν είναι απλώς αριθμοί στον αιματηρό κατάλογο που προκαλεί η εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η πολιτική των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, η πολιτική της έντασης της καταστολής με την Frontex, τους ορατούς και αόρατους φράχτες, η πολιτική με τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η πολιτική την οποία υλοποιούν στη χώρα μας όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις και σήμερα το παίζουν άμυρες ευθυνών. Γιατί τα σαλπίσματα των νέων πολεμικών ανακοινοθέντων και η ομοθυμία όλων των αστικών κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σοσιαλδημοκρατικών, νεοφιλελεύθερων και ακροδεξιών, στη βάρβαρη πολιτική ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες, πρέπει να σημάνουν συναγερμό. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διατυμπανίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει σε οικονομία πολέμου. Σε αυτές τις συνθήκες, οι πάλοι των λαών ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, η αλληλεγγύη για την προστασία των ξεριζωμένων αποτελεί πρώτιστο καθήκον και υπόσχεση που έδωσε ο ελληνικός λαός με τις μαζικές διαδηλώσεις του από την πρώτη στιγμή και δίνουμε και σήμερα από εδώ. Αυτή η πολιτική εξάλλου έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των συστημικών κομμάτων. Αποτελεί τον καλύτερο χορηγό κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες.
αφού Νέα και Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησαν από κοινού τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που προβλέπει την επιστροφή στην ασφαλή Τουρκία για όσους παράτυπους μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν και ψήφισαν από κοινού τα Δουβλίνα που καταδικάζουν σε διπλό εγκλωβισμό τους πρόσφυγες στον Εύρο, στα νησιά και σε όλη την Ελλάδα. Μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τις διακρατικές συμφωνίες σύγχρονης Κλαποβοπάζαρου, όπως για παράδειγμα η Συμφωνία Ελλάδας-Βαγκλαντές, γιατί είναι καλοδεχούμενοι σε εισαγωγικά οι μετανάστες όταν έρχονται για φθηνά εργατικά χέρια με ιδανικά δικαιώματα, είναι όμως λαθρέοι, όπως ξεδιάντροπα λένε, όταν τρέχουν να ξεφύγουν από τις μπόμπες. Σήμερα έχει συσσωρευτεί σημαντική πείρα για να μπορέσουμε να ονοματίσουμε τον πραγματικό ένοχο για αυτή την κατάσταση. Πνιγμένες οικογένειες και ξεριζωμός, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Είναι το σύστημα της φτώχειας, της ανασφάλειας, των πολέμων και των ξεριζωμένων. Είναι το σύστημα που τα δίνει όλα στους λίγους, αλλά για τους πολλούς έχει μόνο νέες πύλους και νέα τέμπη. Το δίλημα για την νεολαία και για το λαό τέθηκε. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και η απάντηση όμως δόθηκε και θα συνεχίζει να δίνεται ακόμη πιο δυναμικά. Θα υπερασπιστούμε τις ζωές μας, το μέλλον μας και τα όνειρά μας που μας πνίγει μεταφορικά και κυριολεκτικά αυτό το άδικο σύστημα. Δυναμώνουμε τον αγώνα για να δικαιωθούν οι αδικοχωμένοι νεκροί της πύλου και της κάθε πύλου. Για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των προσφύγων στο άσυλο και στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, αλλά και για να τους παρέχεται όλη η απαραίτητη προστασία στο διάστημα που είναι στη χώρα μας. Για να σταματήσει η χώρα μας να μπλέκεται και να συμμετέχει στο ματοκύλισμα άλλων λαών, δίνοντας γη και είδωρ στην δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Απλώνουμε το χέρι στους κυνηγημένους και αδύναμους αυτού του κόσμου και στεκόμαστε δίπλα στα θύματα αυτού του απάνθρωπου συστήματος. Γιατί τις πιο ωραίες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα και σε εκείνες τις μέρες που θα παλέψουμε και θα έρθουν, τα παιδιά θα πουτάνε στη θάλασσα για αναψυχή και για παιχνίδι. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.